Ιερατορική Ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρώνη. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από την προηγούμενη εκπομπή είχαμε ξεκινήσει να μελετούμε τα αυθεντικά κείμενα των λόγων του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου μαζί με τη μετάφρασή τους και είχαμε ξεκινήσει αλφαβητικά και ήμασταν στην αγάπη. Η πνευματική αγάπη κατεβαίνει από τον ουρανό και δεν επηρεάζεται από τίποτε γήινο, λέει ο Άγιος. Η δε πνευματική αγάπη πασών εστίν ανωτέρα, ουδέν γάρ γήινον αυτήν τίκτη, ου συνήθεια, ουκ ευεργεσία, ου φύσης, ου χρόνος, αλλά άνωθεν κάτισιν εκ του ουρανού. Ευεργεσίας ου δείτε προς το συναισθάνε, όπου γε ουδέ το κακό σπαθεί να ανατρέπεται. Ουδέν γαρ, ουδέν ούτως ισχυρών ως ο του πνεύματος δεσμός, ούτε χρόνος, ούτε μήκος οδού, ούτε το κακό σπαθήν. Ούτε το κακός ακούσε, ου θυμός, ου κύβρις, ουκ άλλο ουδέν επισέρχεται, ουδέ δύναται αυτήν διαλύσε. Ταύτας δί με τα διόκομεν τας φιλίας, τας από του πνεύματος, ισχυρέ γάρ εσύ και δυσδιάλυτη. Μετάφραση. Η πνευματική αγάπη είναι από κάθε άλλη αγάπη ανώτερη, γιατί δεν την γεννάει τίποτε το γήινο, ούτε η συνήθεια, ούτε η ευεργεσία, ούτε η φύση, ούτε ο χρόνος, αλλά κατεβαίνει από τον ουρανό, είναι προϊόν της χάριτος. Δεν έχει ανάγκη από την ευεργεσία για να υπάρξει, αφού δεν ανατρέπεται ούτε με την κακή μεταχείριση, γιατί τίποτε δεν είναι τόσο δυνατό όσο ο δεσμός που δημιουργεί ανάμεσα σε δύο ανθρώπους το Άγιον Πνεύμα. Την πνευματική αγάπη δεν μπορεί να διαλύσει ούτε ο χρόνος, ούτε οι αποστάσεις, ούτε η κακοπάθεια, ούτε η συκοφαντία, ούτε ο θυμός, ούτε η ύβρις, ούτε κανένα άλλο εμπόδιο μπορεί να παρεμβληθεί. Ας επιδιώκουμε λοιπόν αυτές τις φιλίες τις πνευματικές, γιατί είναι ισχυρές και δύσκολα διαλύονται. Την αγάπη δεν την διακόπτει ούτε ο θάνατος. Λέει ο Άγιος, «Τα μεν άλλα πάντα οίκει χρόνο και παραχωρεί παλαιούμενα και γυράσκοντα και σωμάτων άνθη και οικοδομημάτων μεγέθη, και λιμόνες, και παράδεισι, και τα από της γης άπαντα. Μόνη δε η αγάπη την εντεύθεν διέφυγε βλάβην, και ου μόνον ου μαραίνεται χρόνου πλήθη, αλλού δε αυτό διακόπτεται το θανάτο». Μετάφραση. Όλα τα άλλα βέβαια με το χρόνο φεύγουν και υποχωρούν, παλιώνοντας και γυράσκοντας, και η ανθυρότητα των σωμάτων και τα μεγέθη των οικοδομημάτων και τα λιβάδια και η κήπη και όλα όσα προέρχονται από τη γη
μόνον η αγάπη ξεφεύγει από τη φθορά και όχι μόνον δεν μαραίνεται από τον πολύ καιρό, αλλά δεν διακόπτεται ούτε και με αυτό το θάνατο. Το στόμα του ανθρώπου της αγάπης γίνεται στόμα του Θεού. Λέει ο Άγιος, όταν είδεις την άδεόμενον θεραπείας ή σωματικής ή ψυχικής, μη λέγε προς εαυτόν τίνος ένεκεν οδύνα και οδύνα αυτόν ούκε θεράπευσεν, αλλά πάλαξον της αρρωστίας και μη απέτει εκείνους ευθύνας της αμελίας. Εάν έβρεις χρυσίον, υπέμει, κείμενον μη λέγεις προς εαυτόν τίνος ένεκεν οδύνα και οδύνα αυτό ουκ ανήλοντο, αλλά σπουδάζεις προς τον άλλον αρπάσε. Ούτω και επί των πεπτοκότων αδελφών λογίζου και νόμιζε θησαυρών ευρικαίνε την επιμέλειαν την εκείνον. Αν γάρ επιστάξεις αυτό καθάπερέλεον του λόγου την διδασκαλίαν, αν καταδύσεις τη προσυνία, αν θεραπεύσεις τη καρτερία, του θησαυρού παντός ευπορότερον σε ούτως εργάζεται. Ο γάρ εξαγαγών τίμιον φυσίν εξ αναξίου ως στόμα μου έστε. Αυτός ο Θεός του το είπεν, ότι καν ένα την να εξαγάγεις φυσίν, ως στόμα μου έστε το στόμα σου, καθαρόν, άγιον. Μετάφραση. Όταν ειδείς κάποιον να έχει ανάγκη από θεραπεία σωματική ή ψυχική, μη λες τον εαυτό σου, για ποιο λόγο δεν τον εθεράπευσε ο τάδε και ο τάδε, αλλά απάλαξέ τον από την αρρώστια και μη ζητάς ευθύνες από εκείνους για την αμέλειά τους. Πες μου, αν βρεις χρυσάφι πεσμένο κάτω, μήπως λες τον εαυτό σου, για ποιο λόγο δεν το πήραν από κάτω ο τάδε και ο τάδε, αλλά δεν σπέβδεις να το αρπάξεις πριν από τους άλλους. Έτσι να σκέπτεσαι και για τους αδελφούς που έχουν πέσει και τη φροντίδα για εκείνους να τη θεωρείς σαν θησαυρό που βρήκες. Γιατί αν ενσταλάξεις την ψυχή του σαν λάδι τη διδασκαλία του λόγου, αν τον περιβάλλεις με καλοσύνη, αν τον θεραπεύσεις με υπομονή, θα σε κάνει πιο πλούσιο από ολόκληρο το θησαυρό. Γιατί, όπως λέγει η Γραφή, εκείνος που θα κάνει τίμιο ένα ανάξιο, θα είναι σαν το στόμα μου. Ο ίδιος ο Θεός το είπε αυτό, ότι δηλαδή αν έστω και ένα άνθρωπο τον βγάλεις από την πλάνη και τον οδηγήσεις στην σωτηρία, το στόμα σου λέγει θα γίνει σαν το στόμα μου, καθαρό και άγιο. Όποιος μεταδίδει τη σοφία και τα χαρίσματά του, γίνεται πλουσιότερος. Λέει ο Άγιος, «Ο λόγον έχων σοφίας, μεταδούσε τέρο, ύφξησε την περιουσίαν, πολλούς ποιήσας του σοφούς». Ήκη δε κατακρύψας, απεστέρισεν εαυτόν της περιουσίας, ουκ της άμενος τίν των πολλών ωφέλιαν. Δηλαδή, όποιος κατέχει σοφία, όταν την μεταδίδει σε άλλον, αυξάνει τον πνευματικό του πλούτο, αφού αυξάνει τον αριθμό των σοφών. Αν όμως αποκρύψει τη σοφία του και την κρατήσει μόνον για τον εαυτό του, στερεί τον εαυτό του από το πνευματικό κέρδος, αφού δεν κάνει κτήμα του την ωφέλεια των πολλών. Περί του ότι μεταδίδοντας τα πνευματικά μας χαρίσματα τα αυξάνουμε και περί του ότι όταν τα κρύβουμε και οι άνθρωποι μας μισούν και η χαρά μας εγκαταλείπει. Λέει ο Άγιος, «Επί των πνευματικών δυνατόν αυτό καταβαλήν και έχειν, και το δει θαυμαστόν ότι τότε μάλιστα αυτό έχομεν, όταν καταβάλλομεν εταίρους. Αν μεν γάρ
εν τη διανία κατορίξας φυλάξω διηνεκός, μηδενή μεταδιδούς, ελατούτε μη το κέρδος, μιούτε τα της περιουσίας. Αν δε εις άπαντας εξενέγκω και ποιήσω μεριστάς πολλούς και κοινωνούς, όν αυτός επίσταμε πάντων, αύξεται μητά του πνευματικού πλούτου. Όπερ, αν έχομεν αγαθόν, εις τους αδελφούς εκφέρομεν και εις το μέσον άπαση καταβάλλομεν, αλλά μη αποκρύπτομεν. Όταν γάρ εταίρης μεταδόμεν, τότε πλουτούμεν αυτή μιζόνος. Όταν κοινωνούς ποιησόμεθα της εμπορίας πολλούς, τότε την ημετέραν αύξομεν περιουσίαν. Αλελατούς θεσί τα της δόξης νομίζεις, όταν με τα πολλών εις ειδός, α μόνος είδας αυτός. Και μην τότε αύξεται και τα της δόξης και τα της ωφελίας, όταν των φθόνων καταπατήσεις, όταν την βασκανίαν σβέσεις, όταν φιλαδελφίαν επιδείξει πολλήν. Αν δε μόνος ειδός περιείς, άνθρωποι μεν ως βάσκανον και μισάδελφον αποστραφίσονται και μισήσουσιν. Ο δε Θεός ως πονηρών την εσχάτην απαιτήσει σε δίκην. Χωρίς δε τούτον και αυτή σε ταχαίως η χάρις έρημον εγκαταλειπούσα ηχήσεται. Μετάφραση. Στην περίπτωση των πνευματικών χαρισμάτων, είναι δυνατόν να τα προσφέρει κανείς και εν τούτης να μην τα χάσει, αλλά να εξακολουθήσει να τα κατέχει, και εδώ ιδιαίτερα θαυμαστό είναι ότι τότε προπάντων είμαστε κάτοχοι ενός πνευματικού χαρίσματος όταν το μεταδίδουμε σε άλλους. Γιατί αν το παραχώσω μέσα στο νου μου και το φυλάξω εκεί για πάντα, χωρίς να το μεταδίδω σε κανένα, τότε ελαττώνεται το κέρδος μου και μειώνονται τα αγαθά μου. Αν όμως το προσφέρω σ' όλους και κάμω πολλούς συμμέτοχους και κοινωνούς όλων αυτών που εγώ γνωρίζω, τότε αυξάνεται ο πνευματικός μου πλούτος. Ό,τι λοιπόν αγαθό έχουμε, ας το προσφέρουμε στους αδελφούς, ας το θέσουμε σε κοινή χρήση όλων, αλλά να μην το κρύβουμε, γιατί όταν μεταδίδουμε αγαθά σε άλλους, τότε εμείς οι ίδιοι γινόμαστε πλουσιότεροι, όταν κάνουμε πολλούς συνεταίρους στο πνευματικό εμπόριό μας, τότε αυξάνουμε την περιουσία μας. Αλίσως νομίζεις ότι ελαττώνεται η δόξα σου όταν γνωρίσουν πολλοί αυτά που εσύ μόνον γνωρίζεις. Και όμως, τότε ακριβώς θα αυξηθεί και η δόξα σου και η ωφέλειά σου όταν καταπατήσεις το φθόνο, όταν εξαφανίσεις την κακότητά σου, όταν δείξεις μεγάλη αγάπη στον αδελφό σου. Αν όμως περιφέρεσαι σαν μόνος ηδήμων, οι μεν άνθρωποι θα σε αποστραφούν και θα σε μισήσουν σαν φθονερό και μισάδελφο. Ο δε Θεός, σαν πονηρό δούλο που έκρυψε το τάλαντο, θα σε τιμωρήσει με την πιο βαριά τιμωρία. Και εκτός από όλα αυτά, και η ίδια η χάρη θα σε αφήσει έρημο και θα φύγει. Περί του ότι μεταδίδοντας τα χαρίσματά μας εμπλουτιζόμαστε, λέει ο Άγιος. Επί και ο σύτος, αν μεν τες αποθήκες ήδη νεκός κείμενος, δαπανάτε, σιτός αυτόν κατεστίοντος, αν δε εξενεχθείς εις τα σαρούρας καταβάλλητε, πολυπλασιάζεται και ανανεούται πάλιν. Ούτω και λόγος πνευματικός. Εάν ένδον διαπαντός αποκλείεται, φθόνο και όκνο και τικεδόνη φθυρωμένης της ψυχής και κατεστιωμένης κατασβαίνεται ταχαίως. Αν δε ως περισάρουραν έφορον εις τα στον αδελφών ψυχάς διασπείρεται, πολυπλασίων ο θησαυρός και της υποδεχομένης και το κεκτημένο και καθάπερ πηγή συνεχώς μεν εξαντλουμένη καθαίρεται μάλλον και αναβλύζει πλέον, καταχωνημένη δε αποπνίγεται ούτω και χάρισμα πνευματικών
και λόγος διδασκαλικός συνεχώς μεν αντλούμενος και διδούς αρίεστε της βολουμένης. Αναβλύζει πλέον βασκανία και ευθόνο καταχωστής ελατούτε και σβαίνετε τέλειον. Μετάφραση. Γιατί και το σιτάρι, αν βρίσκεται συνέχεια μέσα στις αποθήκες, καταστρέφεται, γιατί το κατατρώει ο σκόρος. Αν όμως βγει από τις αποθήκες και σπαρεί στα χωράφια, πολλαπλασιάζεται και ανανεώνεται πάλι. Έτσι και ο πνευματικός λόγος, αν μένει πάντοτε κλεισμένος μέσα μας, επειδή η ψυχή φθήρεται και κατατρώγεται από το φθόνο, την οκνηρία και το μαρασμό, σβήνει γρήγορα. Αν όμως σπείρεται στις ψυχές των αδελφών σαν σε έφορο χωράφι, τότε ο θησαυρός πολλαπλασιάζεται και σε εκείνους που δέχονται πρόθυμα τον πνευματικό λόγο και σε εκείνον που τον κατέχει και τον μεταδίδει. Και όπως ακριβώς μια πηγή που τρέχει συνεχώς γίνεται ολοένα και πιο καθαρή και αναβλύζει περισσότερο νερό, ενώ όταν καταχωθεί στερεύει, έτσι και με το πνευματικό χάρισμα και το διδασκαλικό λόγο, όταν μεταδίδεται συνέχεια και τον εποφελούντα όσοι επιθυμούν, αναβλύζει περισσότερο, ενώ όταν παραχωθεί από την κακότητα και το φθόνο, ελαττώνεται και σβήνει τελείως. Η αγάπη νικάει όλες τις δοκιμασίες. Το σούτον εστί πόθος, το σούτον αγάπη, ούτω πάντα νικά και διακρούεται τα δεινά. Δηλαδή, τόσο μεγάλος είναι ο πόθος, τόσο μεγάλη η δύναμη της αγάπης, τόσο πολύ νικάει τα πάντα και αποκρούει τις δοκιμασίες. Περί του ότι η αγάπη είναι προϋπόθεση εισόδου στη Βασιλεία των Ουρανών. Ου μόνον ο πίστην έχων του βίου ημελημένου των ουρανών εκβάλλεται, αλλά καν μετά της πίστεως σημεία πολλά πεποιικός ή και ουδέν αγαθών εργασάμενος, και ούτως ομοίως των ιερών ήργεται προθύρων εκείνων. Δηλαδή, δεν εκβάλλεται από τους ουρανούς μόνον αυτός που έχει πίστη και παραμελεί τη συμπεριφορά του, αλλά και αν ακόμη μαζί με την πίστη του έχει επιτελέσει πολλά θαύματα, όμως δεν έκανε καμιά καλή πράξη και αυτός το ίδιο εμποδίζεται από τα ιερά εκείνα πρόθυρα του ουρανού. Ας δούμε τώρα, αγαπητοί μας ακροατές, την παιδαγωγική σημασία και δύναμη της αγάπης. Λέει ο Άγιος για το ότι η αγάπη κάνει τον θρασί υποχωρητικό και τον Άγιο ήμερο. Τον θρασίν επιοικεί και τον ασελγεί σόφρονα ποιεί το φιλίν. Καν θηρίου παντός της αγριότερος ή προβάτου παντός ημερότερος από του φιλίν γίνεται. Δηλαδή, η αγάπη κάνει τον θρασί υποχωρητικό και τον αφθάδη συνετό. Ακόμη κι αν είναι κανείς αγριότερος από το θηρίο, με την αγάπη γίνεται ημερότερος και από το πρόβατο. Περί του ότι η αγάπη είναι μαγνήτης που προσελκύει, λέει ο Άγιος, «Καν θαύματα ποιείς, καν νεκρούς εγύρις, καν οτιούν εργάσει, ουδέποτε σε ούτω θαυμάσοντα Έλληνες, ως όταν είδωσι πράων και ήμερων και γλυκήν παρεχόμενων τρόπων. Ου μικρόν δε και τούτο κατόρθωμα. Πολλοί γάρ τέλεον απαλλαγίσονται του κακού. Ουδέν γάρ ούτως επισπάσαστε δύνατε ως αγάπη». Μετάφραση. «Κι αν ακόμη κάμεις θαύματα, κι αν αναστήσεις νεκρούς, κι αν επιτύχεις οτιδήποτε, ποτέ δεν θα σε θαυμάσουν τόσο πολύ οι ειδωλολάτρες, όσο όταν θα σε ειδούν να συμπεριφέρεσαι με τρόπο πράο και ήμερο και γλυκό.
και δεν είναι μικρό κατόρθωμα αυτό, γιατί οι πολλοί, θαυμάζοντας το καλό, θα απαλλαγούν τελείως από το κακό, γιατί τίποτε δεν μπορεί να τους προσελκύσει τόσο όσο η αγάπη. Είναι αδύνατον να γίνει αντικοινωνικός τύπος το παιδί που αγαπιέται. Λέει ο Άγιος, ουδείς εστίν όστις φιλούμενος θελήσει μισήν. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανείς που ενώ αγαπιέται θα θελήσει να μισεί. Περί του ότι η αγάπη μπορεί να οθήσει τον αγαπόμενο σε αποφάσεις γενναίες και σπουδαίες. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, «Δι ημάς τον κύβον ανερίψαμεν τούτον, δι ημάς και την ημετέραν αγάπην, εις ουδέν βιαιότερον, ουδέ τυραννικότερον, όπου γε και ημάς ου μάλα εμπύρος έχοντας του λέγειν, λέγειν ανέπισε, και προς το της διδασκαλίας στάδιον αποδίσαστε παρεσκεύασε, και έτι μηδέπο πρώτερον τούτων αψαμένους των παλεσμάτων, αλλά ή μετά των ακροατών τατωμένους των παλεσμάτων και της απράγμονος απολάβοντας ησυχίας». Δηλαδή, λέει ο Άγιος, για σας πήρα τη μεγάλη αυτή απόφαση, δηλαδή να χειροτονηθώ, για σας και την αγάπη σας, από την οποία δεν υπάρχει τίποτε πιο βίαιο και πιο τυραννικό, αφού αυτή, εμένα που δεν ήμουν πολύ έμπειρος στο λόγο, με μετάπισε να μιλάω και με προετοίμασε να μπω στο στάδιο της διδασκαλίας, αν και προηγουμένως ποτέ δεν είχα καταπιαστεί με τέτοια αγωνίσματα, όπως δηλαδή η ιεροσύνη και το κήρυγμα, αλλά είχα παραμείνει στην τάξη των ακροατών του κηρύγματος και απολάμβανα την αφροντισιά και την ησυχία. Περί του ότι την αγάπη θα την εκδηλώνουμε και προς τους αδιόρθωτους, λέει ο Άγιος. Ταύτα δε έλεγε, παιδεύων αυτούς τους κακώς ποιούντας ευεργετήν, καν μένωσιν ανιάτος έχοντες. Δηλαδή, τα έλεγε δε αυτά για να τους διδάξει να ευεργετούν αυτούς που τους κάνουν κακό, έστω και αν εξακολουθούν να μένουν αδιόρθωτοι. Η αγάπη υπερνικάει και τη φύση. Λέει ο Άγιος, «Όπερ φύσης ου δύνατε, η αγάπη δύνατε». Δηλαδή, αυτό που δεν μπορεί να πετύχει η φύση, ο άνθρωπος, δηλαδή με τις φυσικές του δυνάμεις, το κατορθώνει η αγάπη. Περί του ότι η αγάπη είναι φάρμακο της ψυχής, λέει ο Άγιος, τούτο των αρετών το κεφάλαιον, τούτο πασών των του Θεού εντολών ο θεμέλιος, τη γάρα αγάπη τι περί των Θεών συνεισέρχεται και η περί των πλησίων αγάπη. Μη δι παρατρέχομεν απλώς, παρακαλώ, το κέρδος των ημετέρων ψυχών, το φάρμακον των ημετέρων τραυμάτων. Τούτο γαρ, τούτο μάλιστα το φάρμακον, το σαύτην ημίν παρέξει την θεραπείαν και ούτως αφανίσει τα έλκη των ημετέρων ψυχών, ως μηδέ ίχνος, μηδέ ουλήν κατηληφθένε, όπερ επί των σωματικών τραυμάτων ουχ ίοντε γενέστε. Μετάφραση. Αυτή είναι η κορονίδα των αρετών. Αυτή, η αγάπη δηλαδή, είναι η βάση όλων των εντολών του Θεού, διότι στην αγάπη προς το Θεό συγκαταλέγεται και η αγάπη προς τον πλησίον. Ας μην περιφρονούμε λοιπόν, σας παρακαλώ,
με τόση ευκολία το κέρδος των ψυχών μας, το φάρμακο των ψυχικών μας τραυμάτων. Γιατί αυτό προπάντων το φάρμακο θα μας θεραπεύσει τόσο πολύ και θα εξαφανίσει τόσο πολύ τα τραύματα των ψυχών μας, ώστε δεν θα μείνει ούτε ίχνος, ούτε σημάδι του τραύματος, πράγμα που είναι αδύνατο να γίνει προκειμένου για σωματικά τραύματα. Θεραπευτικός ο σκοπός της αγάπης. Λέει ο Άγιος, «Ουκ ευθύνας απαιτώ αμαρτημάτων, αλλά της ασθενούσι φάρμακα κατασκευάζω». Δηλαδή, δεν ζητώ ευθύνες για τα σφάλματα, αλλά ετοιμάζω φάρμακα για τους ασθενείς. Η αγάπη απαλλάσσει από το μαρτύριο της μοναξιάς. Λέει ο Άγιος, «Τούτο δε της αγάπης έργον εστί, τους γάρ καθεαυτούς όντας, όταν ακριβώς συγκολήσει και συνάψει, στερούς εργάζεται». Δηλαδή, και αυτό είναι έργο της αγάπης. Τα μοναχικά άτομα τα φέρνει σε στενή ψυχική επαφή και τα συνενώνει και έτσι τα κάνει ισχυρά. Η αγάπη του προϊσταμένου και η υπακοή των υφισταμένων φέρνουν τάξη και πρόοδο. Λέει ο Άγιος, «Εάν ούν έκαστος το εαυτού εις ενέγγι, έστηκε πάντα βέβαια. Όταν γάρ ο άρχον του αρχόμενον φιλή, τότε τα πάντα συνέστηκεν. Ουχ ούτως ή παρά του αρχομένου αγάπη, ως ή παρά του άρχοντος ζητείτε προς το αρχόμενον, παρεκείνου γάρ η υπακοή». Δηλαδή, αν λοιπόν ο καθένας προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πολιτεία, όλα μένουν σταθερά, γιατί όταν ο άρχοντας αγαπάει τον πολίτη, τότε όλα τακτοποιούνται. Δεν ζητείτε τόσο αγάπη από τον πολίτη, αλλά αγάπη από τον άρχοντα προς τον πολίτη, διότι ο πολίτης οφείλει υπακοή. Περί του ότι το παιδί πρέπει να αγαπά και τους κατωτέρους του, λέει ο Άγιος, «Ως αδελφείς και λέγον αυτόν και χρήστε τις οικέτες και διδάσκουν τα περί της φύσεως, τα του Υιώ βρήματα λέγον προς αυτόν, ούχ ως εγώ εγενόμην εν γαστρή και εκείνη η γεγόναση». Δηλαδή, να προτρέπεις τον γιο σου να μεταχειρίζεται τους υπηρέτες σαν αδελφούς και να τον διδάσκεις για την ανθρώπινη φύση, που είναι δηλαδή η ίδια σε όλους τους ανθρώπους, με τα λόγια του Ιώβ. «Μάνα, δεν τους γέννησε και αυτούς όπως και μένα». Περί του ότι η αγάπη και η θυσία είναι τα χαρακτηριστικά των καλών ηγετών. Λέει ο Άγιος, «Ουδείς γαρ, ουδείς ποτέ φιλόπες ούτω των εκγόνων περικέτο, ως ούτη των αρχομένων υπεραπέθνισκων, οδυρώμενοι, θρηνούντες κακώς πασχόντων αυτών, των θεών παρακαλούντες, συναπαγόμενοι, κοινωνούντες των δεινών, πάντα και ποιούντες και πάσχοντες, ώστε αυτούς εξελέστε και της άνωθεν οργής και της των πραγμάτων επιδρομής. Και γάρ ουδέν ούτως επιτίδιον εις αρχής αίρεσιν, ως ψυχή φιλόσοφος και συναλγήν επισταμένη. Δια τούτο και Μωυσέα τον μέγαν επί των θρόνων της δημαγωγίας ανεβίβασεν ο Θεός, επειδή προλαβών δια των έργων επεδείξατο την υπέρ του Δήμου φιλοστοργίαν, και μετά ταύτα έλεγεν, «Ή με ένα φύς αυτής την αμαρτίαν, άφες, επί καμέ εξάλειψον εκ της βίβλου εις έγραψας». Δηλαδή, στη μετάφραση, πραγματικά κανείς ποτέ φιλόστοργος πατέρας δεν είχε μέσα του τόση φλόγα για τα παιδιά του, όσο αυτοί, οι προφήτες δηλαδή,
θυσιάζονταν και με το παραπάνω για τους ανθρώπους που καθοδηγούσαν, οδυρώμενοι, θρηνώντας, παρακαλώντας το Θεό όταν αυτοί υπέφεραν, οδηγούμενοι μαζί τους στην αιχμαλωσία, συμμετέχοντας στις συμφορές τους, κάνοντας και υποφέροντας τα πάντα ώστε να απαλλάξουν αυτούς και από την οργή του Θεού και από την ξαφνική συρροή των δυσάρεστων περιστάσεων. Γιατί κανείς δεν είναι τόσο κατάλληλος να αναλάβει την εξουσία όσο η ψυχή γεμάτη ευσέβεια που γνωρίζει να υποφέρει μαζί με όσους πονούν. Γι' αυτό και το μεγάλο Μωυσή ανέβασε ο Θεός στο θρόνο της καθοδηγήσεως του λαού, επειδή προηγουμένως έδειξε έμπρακτα τη φιλοστοργία του προς το λαό και κατόπιν έλεγε «Αν μεν συγχωρήσεις την αμαρτία τους, συγχώρησέ την, διαφορετικά εξάλειψε και το δικό μου όνομα από το βιβλίο σου, στο οποίο με έχεις γραμμένο». Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, χαίρετε. Παιδαγωγική ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρόνη.